να είναι μαζί μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, κυρία Ανδριάννα. Λοιπόν, τώρα, ακούσαμε τον Γενικό Εισαγγελέα και την τοποθέτησή του ότι θα πάρετε μέρος ουσιαστικά του πορισμένου, κάτι το οποίο εσείς δεν δέχεστε, φαντάζομαι, κυρία Ανδριάννα. Μα συγγνώμη, είναι κάποιο φρούτο ή καμιά σοκολάτα το πόρισμα και θα μας δώσει μέρος. Για όνομα του Θεού, να ποιον κοροϊδεύουν ακόμα, τόσα χρόνια που τους αντέξαμε. Η απόφαση αυτή του Γενικού Εισαγγελέα να απομακρύνει πρώτα απ' όλα τον αξιοπίστο την εικόνα ανακριτή κύριο Μάτσα από την υπόθεση είναι απαράδεκτη και εξωφρενική. Και ούτε καταδιώκει ακόμα αυτούς που συγκάλυψαν την οφθαλμοφανή δολοφονία του παιδιού μου. Την καταδικάζουμε αυτήν την απόφαση. Δεν την δεχόμαστε. Αφήνει δηλαδή να συνεχίζεται η συγκάλυψη του ψυχοφθόρου bullying, του προμελετημένου φόνου, της απάτης και της συγκάλυψης αυτής της τραγωδίας που ζούμε εδώ και 17 χρόνια. Για όνομα του Θεού, πάνε πια. Η υπόθεση χρήζει περαιτέρω έρευνα και μόνο ο κύριος Μάτσας με τον κύριο Αλεξόπουλο που μελέτησαν και γνωρίζουν καλά την υπόθεση θα μπορέσουν να την αποπερατώσουν σωστά. Άρα το γεγονός ότι θα δοθεί τώρα σε αστυνομικούς ανακριτές μαζί με τον κύριο Αλεξόπουλο από ό,τι μας είπε χθες ο Γενικός Εισαγγελέας, εσάς αυτό δεν σας ικανοποιεί? Δηλαδή λέτε ότι πάλι θα είσαστε στο ίδιο έργο θεατές, αυτό λέτε? Μάλιστα. Κοιτάξτε, 17 χρόνια η αστυνομία δεν έκανε τίποτε, μας κοροϊδεύαν. Και τώρα θα ξαναβάλουμε την αστυνομία πάλι. Δεν την δεχόμαστε. Το λέω έτσι από την ψυχή μου. Είναι απαράδεκτη η απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα. Με καταδίκασε και δεν καταδίκασε μόνο εμένα, αλλά καταδίκασε ξανά το αθώο μου παιδί που εδώ και 22 μήνες είναι έξω από τον τάφο και περιμένει ακόμα δικαίωση. Αλλά καταδίκασε όλη την κοινωνία της Κύπρου. Με την απόφαση αυτή γύρονται και πάρα πολλά ερωτήματα. Συγγνώμη που το λέω. Μετά την μελέτη του πορίσματος, αντί να καλέσει μαζί και με τον κύριο Αλεξόπουλο, ναι, να τους καλέσει μαζί και τον κύριο Μάτσαν και να συνεχίσουν την ολοκλήρωση της έρευνας, αυτοί που έκαναν όλη την μελέτη του ογκορέστα του ποινικού παχέλτου που δημιούργησαν άλλοι, έρχεται τώρα να απομακρύνει τον ένα χωρίς σοβαρούς λόγους. Αυτό που συνέβη μου θύμισε μικρά παιδιά και όχι σοβαρούς ανθρώπους με τέτοιες θέσεις που χειρίζονται τόσο σοβαρές υποθέσεις. Ναι, αυτό που είπε ο Γενικός Εισαγγελέας, έτσι για όσους τηλεθεατές δεν άκουσαν χθες για την υπόθεση του κύριου Μάτσα, είναι ότι ουσιαστικά προέβη σε δηλώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης λέγοντας περιεχόμενο του πορίσματος. Αυτή ήταν η δικαιολογία εννοώ για την απομάκρυνσή του, έτσι δεν είναι, κυρία Ανδριάννα μου? Αυτό δεν δικαιολογεί καθόλου. Ο κύριος Μάτσας δεν έκανε κάτι που δεν έπρεπε. Ήταν μέσα στα πλαίσια. Ναι. Και αυτά συνέβησαν από πριν. Εγώ θυμάμαι άλλες υποθέσεις που έβγαιναν οι ποινικοί ανακριτές και τα ανακοίνωναν όλα. Τι έκαμε ο κύριος Μάτσας και βρήκαν την δικαιολογία? Αυτά είναι δικαιολογίες. Μήπως θέλει να βάλει κάποιους άλλους οι οποίοι θα συνεχίσει η συγκάλυψη πάλι? Συγγνώμη, μα τώρα που έφτασε η ώρα της αποκάλυψης των δραστών, βρήκε αυτήν την ιδεολογία για να βάλει άλλους που μόνο για συνεχόμενη συγκάλυψη μπορώ να το εξηγήσω. Τώρα, για σας αυτά βεβαίως είναι και λίγο ψηλά γράμματα, γιατί εσείς αυτό που θέλετε είναι να πληρώσουν οι ένοχοι. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας, εσείς κυρία Ανδριάννα μου, αυτό που θέλετε είναι να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη αυτοί που ευθύνονται για τον θάνατο του παιδιού σας. Για να δικαιωθεί η ψυχή του και να ανασάνετε κι εσείς. Αμέσως πρέπει να οδηγηθούν και αυτοί που το συγκάλυψαν. Διότι αυτοί που το συγκάλυψαν όταν οδηγηθούν θα αναγκαστούν να μιλήσουν. Να ανοίξουν στόματα. Περιμένουμε τα ολόκληρα χρόνια αυτή την ώρα της αλήθειας και δικαίωσης για το αδικοχαμένο παιδί μου. Ο ίδιος ο Γενικός Εισαγγελέας, αντί να προσπαθήσει να αποκαλυφθεί η αλήθεια, θέτει ο ίδιος εμπόδια και φραγμούς για να οργανίζουν για άλλο χρόνο. Για όνομα του Θεού. Για μας την οικογένεια είναι απαράδεκτο. Και απαιτούμε πάρα αυτά να προχωρήσουν οι δύο ποινικοί ανακριτές όπως ξεκίνησαν την έρευνα για να την αποπεραδώσουν σωστά. Δεν εμπιστευόμαστε κανέναν μα κανέναν άλλο και δεν θα γίνει, διότι δεν θα γίνει σωστά η περαιτέρω έρευνα χωρίς την παρουσία του κυρίου Μάτσα και του κυρίου Αλεξόπουλου. Τόσα χρόνια κανένα δεν αξιώθηκε να βγάλει το μπόρισμα που έπρεπε να πει. Ναι. Δεν δεχόμαστε να συνεχίσει η έρευνα από την αστυνομία η οποία κουκούλωνε το εγκλήμα τόσα χρόνια. Νιώθουμε ότι ζούμε σε δικτατορικό καθεστώς και όχι σε δημοκρατικό κράτος.
Λυπούμαι που τα λέω αυτά, αλλά έφτασα στο αμήν. Δεν είναι δύο, είναι 17 ολόκληρα χρόνια που αγωνίζομαι και συναντώ τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια κάθε φορά. Φτάνει πια. Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε, κυρία Ανδριάννα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Βεβαίως θα είμαστε εδώ για τις οποιασδήποτε εξελίξεις. Βλέπω και τα μηνύματά σας, φίλοι τηλεθεατές. Και σας ευχαριστώ επίσης. Θα έρθω σε εσάς σε πάρα πολύ λίγο.